Από την άλλη όμως η Τουρκία κάνει κάποια πράγματα. Και ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα είναι το Bayraktar. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος Bayraktar. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου, ο Σετσούκ Bayraktar, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία, επειδή δεν είχαμε χθες τον Τούρκο Πρόεδρο, ότι η Τουρκία τώρα ανταγωνίζεται το Ισραήλ και, τις ΗΠΑ σε ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Στο μη επανδρομένο δηλαδή. Στα πλοία, ναι. Ότι το μη επανδρομένο μαχητικό το 2024 θα είναι πιο έτοιμο, αλλά θέλει χρόνο ακόμα, αλλά είναι η νέα γενιά και η Τουρκία πια αυτή καθορίζει το παιχνίδι στις αερομαχίες, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Για να καταλάβουμε και πώς θέλει να βλέπει η Τουρκία τον εαυτό της στο μέλλον. Είναι ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου, χτίζει ένα συγκεκριμένο προφίλ για το μέλλον του. Βέβαια. Και εγώ επιμένω σε αυτό. Έχεις δίκιο, Μανώλη, έχεις δίκιο. Τον βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Είναι άτομα που θα τα συναντάμε μπροστά μας συνέχεια. Αυτό το αεροσκάφος, Μανώλη, τώρα είναι έτοιμο. Για παραγωγή, ενώ για μαζική παραγωγή. Τι συμβαίνει με αυτό το αεροσκάφος? Και αν είναι και επιχειρησιακά έτοιμο. Και αν λειτουργεί πάνω σε ένα σκάφος, αν μπορεί να προσγειωθεί κτλ. Λοιπόν, τώρα είναι μιλάμε για δύο τύπους αεροσκάφων. Ναι. Το ένα είναι το μη επανδρομένο αεροσκάφος TB3, Bayraktar, το οποίο είναι όπως το TB2 που χρησιμοποιούν και οι Ουκρανοί. Αυτό είναι έτοιμο, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση. Το πλεονέκτημα του είναι μπορεί να προσγειώνεται σε μικρούς διαδρόμους προσγείωσης και να προσγειώνεται από εκεί. Και όπως αυτό στόχος του Bayraktar είναι να προσνιώνεται και σε πλοία. Εκεί ενδεχομένως το 2020 στο Ανατολού, το ελικοπτεροπλανοφόρο όπως ήταν έτοιμο ακριβώς. Σωστά. Το δεύτερο αεροσκάφος, το Kızılelma, είναι το μη επανδρομένο μαχητικό της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι έτοιμο το ακόμα, οποίο το Μήλο. Πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση πριν από λίγους μήνες, αλλά η ανάπτυξή του θα ολοκληρωθεί το 2028, λένε οι πληροφορίες. Ενδεχομένως και νωρίτερα. Αυτό θα το δούμε. Ωστόσο, είναι σημαντικό βήμα. Άρα, αυτοί τι μας δείχνουν τώρα? Δεν ξέρω. Το Kızılelma μας δείχνουν ή τον Bayraktar, το TB3, γιατί το TB3 το ξέρουμε. Δούλεψε και στον πόλεμο, το γνωρίζουμε το σκάφος αυτό. Τι αλλάζει δηλαδή τώρα? Αλλάζει ότι σε περίπτωση που μπορεί το Bayraktar να προσνιώνεται στο Ανατολού. Ναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα σας δώσω ένα πράγμα που το έχουν μάθει από τους διπλωμάτες και των δύο χωρών. Αν το Ανατολού μπει στο Αιγαίο. Μάλιστα. Και απονιωθεί ένα Bayraktar και απέχει από ένα νησί, ελληνικό νησί, στα 8 μίλια. Ναι, προσέξτε. Ναι. Δεν υπάρχει παραβίαση χωρικών υδάτων, εκεί είναι μια χαρά. Διεθνή δάτα είναι με το σημερινό στάθος. Σωστά. Η απονίωση 30 Bayraktar. Μη επανδρομένο αεροσκαφών είναι δίπλα. Είναι παραβίαση αέριου χώρου. Μάλιστα, στα 10 σωστά. μίλια. Ναι. Σωστά, σωστά. Να ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο κέντρο του Αιγαίου. Μανώλη, μου, αν φτάσουμε στο σημείο να είναι το Ανατολού στα 8 μίλια και να απονιωθούν από το Ανατολού 30 Bayraktar, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα έχουμε φτάσει σε άλλες καταστάσεις. Θα έχουμε άλλα προβλήματα μεγαλύτερα να αντιμετωπίσουμε. Εγώ. Ναι, αλλά λέει μπορεί να κουράσει. Λέει το σενάριο. Ναι, ξέρω ότι περιγράφει ο Μπαλόνι. Συγκεκριμένες. Ναι. Γι' αυτό σας το λέω. Αλλά πάντως η απονίωση αλλάζει. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αυτός φαίνεται να είναι. Δηλαδή, έχω το Ανατολού. Χρειάζομαι αεροσκάφη πάνω για να το κάνω αεροπλανοφόρο. Ποια θα βάλω πάνω? Ακριβώς. Τα Bayraktar. Γιατί? Γιατί μπορούν. Πόσα τέτοια μπορώ να έχω πάνω στο Ανατολού? 30, 40, 50. Όσα χωράει. Βέβαια. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί, το Ανατολού θα προσβάλει τα χωρικά ύδατα, θα προσεγγίσει και θα φύγουν 30-50 από το Ανατολού. Θα προσβάλει εύκολα στόχους. Και θα προσβάλλουν τους στόχους. Παιδιά, εδώ η ουσία αυτό φαίνεται είναι ότι η τουρκική βιομηχανία. Εδώ δουλεύει η τουρκική βιομηχανία. Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Και παράγει αποτελέσματα. Μπορεί να μην φτιάχνει F-16, δεν φτιάχνει Ραφάλ, δεν φτιάχνει F-35. Αλλά αυτό που φτιάχνει είναι ικανά τα αεροσκάφη αυτά να τους κάνουν μεγάλες ζημιές. Αυτό είναι η ουσία. Είναι εξίσου πολεμικές μηχανές αυτά, δεν είναι σφεντόνες. Οπωσδήποτε. Έτσι, είναι παιχνίδι. Αν θέλετε να δούμε και τις δηλώσεις του Bayraktar. Βεβαίως, για πάμε. Kızılelma artık dünyada
son insanlı savaş uçakları, bundan sonra geliştirecek olan bütün savaş uçakları insansız olacak. O dünyada da bizim takipçi değil, oyun kurucu olduğumuzu müjdelenmiş 2022'de. Πολύ άνετο τον βλέπω τον Μπαϊρακτάρ εδώ. Είναι μεγάλος παίκτης ο κύριος. Έτσι. Είναι μεγάλος παίκτης. Κοίταξε, τώρα έχει λευκή κάρτα, φίλε, από τον πρόεδρο Ερντογάν. Γαμπρός είναι, και... κινείται άνετα, έχει και την εταιρεία του, έχει δώσει το όνομά του. Σκέψτε τώρα στην Ελλάδα, ναι, γαμπρός πρωθυπουργού, ναι, ναι, να έχει φτιάξει, να δραστηριοποιούνταν σε πολεμική βιομηχανία, ναι, ναι, και δεν έδινε και το όνομά του. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε εδώ δεν μπορεί να. Δεν υπάρχει σύγκριση. Όχι, όχι. Αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Και αλλά να παράγει παραγγελίες από το κράτος. Ναι, και να έπαιρνε και παραγγελίες στο κράτος. Ναι, αλλά αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι και είναι σωστό. Έτσι, είναι σκανδαλώδες από όπου και να το πιάσει. Είναι μεγά σκάνδαλο. Αλλά παράγει. Εντάξει. Παραδίδει. Σκάνδαλο το λέμε εμείς. Οι Τούρκοι το θεωρούν φυσιολογικό. Σκάνδαλο. Σωστά. Φυσιολογικό για τα τουρκικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια βιομηχανία. Με την παραγωγή έχει σημασία. Λέγοντας σκάνδαλα, τέλος πάντων δεν μπορέσα. Αυτά λέγαμε εμείς, Μανώλη, και τις είχαμε κλειδωμένες βιομηχανίες εδώ. Ναι, ναι. Αυτά λέγαμε εδώ, πλακωνόμασταν μεταξύ μας και τα είχαμε κλειδωμένα όλα εδώ και δεν δούλευε τίποτα στην Ελλάδα. Κάτι πλακάτι είχαμε, έτσι, και κάτι πανό ανοιγμένα και τα κάναμε ρόιδο. Ακριβώς. Ρόιδο τα κάναμε. Τέλος πάντων.